παιδιά. Επιστρέψαμε σήμερα εδώ πέρα. Έχω background τους Δημήτριδες της ζωής μου, τον Πορφ και τον Κουράκο, για να σας δείξω σήμερα τις αγορές που έκανα το τελευταίο δίμηνο, νομίζω. Μην πούμε και υπερβολή. Νομίζω ότι. Είναι κάτι στοχευμένο αυτό. Είναι, ρε παιδί μου, κάτι που είχα αγοράσει, τέλος πάντων, κυβερνίκια high-end, τα οποία θέλουμε να τα δείξουμε εδώ μπροστά σας, να δούμε αν κάνουν νερά, αν αξίζει. Έχω πάρει top coat mat, να δούμε πώς γράφει αυτό το top coat mat. Γίνεται top coat mat ή όχι. Γενικά να δούμε τι συμφέρει και τι όχι. Είναι αρκετά τα λεφτά, γιατί είναι Chanel, Dolce & Gabbana και όλα αυτά μου βγήκαν περίπου 600 ευρώ. Οπότε γι' αυτό είμαι εγώ εδώ πέρα, για να σας δείξω αν αξίζουν και να μην πάτε να χαλάσετε τα λεφτά σας τζάμπα. Έχω φέρει εδώ πέρα και tips και θα σας δείξω κάποια σκούρα, κάποια ανοιχτόχρωμα χρώματα, έτσι ώστε να τα δούμε εάν γράφουν. Παρένθεση. Ναι. Έχουμε και ένα haul πέρα. Τενιχιώνουμε άπειρα πράγματα. Καλά. Σε αυτό το haul δεν πρέπει να το χάσετε, γιατί έρχεται για να ταράξει τα δεδομένα του haul. Λέω. Λοιπόν, τέλος πάντων, πριν ξεκινήσουμε όμως το βίντεο, πάμε να δούμε όλα τα χρώματα που έχω εδώ μπροστά. Γενικά αυτά τα βερνίκια τα πήρα για τη δουλειά μου, για να δω εάν κάνουν έτσι ώστε να τα βάλω και σε πελάτησες. Οπότε λοιπόν πάμε να ξεκινήσουμε, θα πάρουμε εδώ ένα tip και το πρώτο πράγμα που θέλω να κάνω είναι να δω αν το mat λειτουργεί. Γιατί νιώθω ότι θα κάνει 100 ώρες να στεγνώσει, γιατί τα απλά βερνίκια κάνουν 100 ώρες να στεγνώσουν, οπότε θέλω να δω το mat αν λειτουργεί. Τι mat χρώμα να κάνω, παιδιά, εσείς τι λέτε? Να βάλω ένα Dolce & Gabbana πράσινο να το δούμε mat. Ναι. Ωραία. Λοιπόν, αυτό που με ενοχλεί λίγο στα high-end είναι ότι αυτό το πράγμα εδώ ανοίγει και βγαίνει ένα άλλο. Δηλαδή δεν θεωρώ ότι υπάρχει χρησιμότητα σε αυτό. Εντάξει, σε κάποιους μπορεί να βολεύει το μικρό το κράτημα και σε κάποιους μπορεί να βολεύει το μεγάλο το κράτημα. Δηλαδή μπορεί να το κάνετε και με τα δύο, αρκεί να το ξεβιδώσετε εδώ πέρα. Το ξανακλίνετε και βάφετε έτσι. Τα Dolce & Gabbana, μα τώρα δεν κλείνει ας πούμε. Τα Dolce & Gabbana έχουν μεγάλο πλατή πινέλο και τα Chanel έχουν λεπτό και στενό πινέλο. Χωρίστε τα νύχια μου γιατί θα κάνω ένα βίντεο που θα δείξω κάποια πράγματα και είναι χάλια αυτή τη στιγμή. Είναι εδώ λεπτό. Το λεπτό πινέλο για εμένα συμφέρει πιο πολύ γιατί μπορείς να κάνεις γωνίες τα πάντα, αλλά δεν συμφέρει στο χρόνο. Δηλαδή επειδή στεγνώνει γρήγορα, θα πρέπει να το βάφετε γρήγορα για να μην σας στεγνώσει. Ενώ το χοντρό πινέλο μπορείς να το κάνεις με μία έτσι και να έχεις πιάσει όλο το νύχι χωρίς να κάνει νερά κτλ. Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα το χρώμα του Dolce & Gabbana, ένα λεπτό μύχηθι. Εγώ τώρα που θέλω να το κλείσω, τι θα γίνει? Δεν μπορώ, έχει μπει με. Α, ναι. Ωραία, μην το κάνετε, ανοίξτε το και κρατήστε το έτσι. Είναι τώρα ωραίο αυτό έτσι. Εννοώ εδώ. Εδώ, λες βάζω ένα πράσινο κραγιόν. Λοιπόν, το χρώμα αυτό επειδή θα ρωτήσετε σίγουρα. Έχω πρεσβειοποιία. Είναι το raw green της Dolce & Gabbana και πάμε να το δούμε πώς γράφει πάνω στο tip μας. Α, και ξέχασα να πω ότι έχω και μερικά MAC που είχα πάρει τώρα πριν από 4 χρόνια είναι αυτά. Κάποια έχουν χαλάσει, αυτό εδώ έχει χαλάσει. Και το αγαπημένο μου, οπότε θα σας δείξω λίγο και από αυτά εκεί πέρα. Λοιπόν, εδώ βλέπουμε ότι στρώνει πολύ ωραία. Δεν κάνει νερά και δεν κάνει και νερά και πάνω στο λευκό, που είναι δύσκολο να μην κάνει νερά πάνω στο λευκό, έτσι. Το περιμένουμε να στεγνώσει. Ωραίο χρώμα. Ναι, είναι πολύ ωραίο. Είναι ωραίο. Το περιμένουμε λίγο να στεγνώσει, να περάσουμε τη δεύτερη στρώση και μετά το κόβουμε. Βασικά μην το κουνάτε και πολύ, γιατί είναι και απλό βερνίκι, έτσι. Όπα, ένα δεν έχει δοκιμάσει ένα τη Αλεξάνδρα. Ποια λεπάντα, καλέ. Ένα σπρέι που κάνει ένα έτσι και. Τα σπρέι αυτά, παιδιά, για μένα δεν κάνουν κάτι. Γενικά δεν είμαι πολύ του απλού βερνικιού, νομίζω. Νομίζω μ' αρέσει η εξέλιξη που υπάρχει στα νύχια. Για πόδια ναι, αλλά για χέρια πλέον είναι λίγο χαζό να βάλετε απλό βερνίκι, θεωρώ εγώ. Περνάμε και τη δεύτερη στρώση. Εύχομαι να έχει στεγνώσει. Θα σα δείξω και ένα tip πώς εγώ βλέπω να έχουν στεγνώσει τα νύχια τα απλά. Σε λίγο, ένα λεπτάκι θα σας δείξω. Λοιπόν, και έτοιμη και η δεύτερη στρώση. Νομίζω έχει τέλεια κάλυψη τον Dolce & Gabbana αυτό. Μπράβο του. Λοιπόν, εάν θέλετε να δείτε αν έχουν στεγνώσει τα νύχια που θα κάνετε είτε στα πόδια είτε στα χέρια με το βερνίκι, θα πάτε στην πελάτησά σας και θα κάνετε, όχι αμέσως με το που το βάψετε, μετά από 5-10 λεπτά θα κάνετε αυτό. Αν δείτε ότι. Πολύ ελαφρά. Έτσι. Αν δείτε ότι κολλάει και κάνει ένα κλακ, θέλει λίγο ακόμα. Εάν δείτε ότι ξεκολλάει, δηλαδή κάνει έτσι. Έχει στεγνώσει. Και αυτό το κάνετε μετά από 10 λεπτά. Εγώ έτσι τα βλέπα. Λοιπόν, και τώρα παίρνουμε από Dolce & Gabbana το matte top coat. Το έχει εδώ λευκό καπάκι. Και πάμε να βάλουμε στο βερνίκι μας.
Γενικά στα top coat, όταν βάφετε, πριν τα βάλετε μέσα στο βαζάκι ξανά, καλό είναι όταν είναι, ας πούμε, καφέ, μαύρο, μπλε και τα λοιπά, ή κόκκινο, να το περνάτε με ένα χαρτάκι και μετά ξανά στο βαζάκι, γιατί μετά όλο αυτό θα γίνει είτε μπλε, είτε κόκκινο, είτε κίτρινο. Λοιπόν, αυτό εδώ το βάψαμε, το αφήνουμε στην άκρη, δεν θα στεγνώσει ποτέ, είμαι σίγουρη. Και πάμε στο επόμενο χρώμα. Θέλω να χρησιμοποιήσω αυτό εδώ. Είναι αυτό. Glitter, θεωρητικά. Αλλά έχει γίνει έτσι. Θα το κουνήσω και ο Θεός βοηθός. Τι γίνεται αυτό. Απλά αυτό που μου κάνει εμένα εντύπωση σε αυτό είναι ότι είναι πάρα μα πάρα πολύ νερουλό και δεν ξέρω πώς θα στέκεται πάνω στο βερνίκι. Οπότε θέλω να βάψω τώρα με ένα Chanel και να βάλουμε αυτό από πάνω που είναι και top coat λέει, για να δούμε πώς θα γίνει εδώ το θέμα. Τι να βάλω τώρα. Ένα ανοιχτόχρωμο θέλω. Ένα γκρέι. Ναι. Ωραία. Πάμε να βάψουμε τώρα εδώ. Κοίτα, αντικειμενικά τώρα αυτό το καπάκι που έβγαλε, που είναι με το μισό καπάκι, είναι πιο ωραίο γιατί πάλι έχει το λογότυπο. Α, τη Chanel, ε. Αυτό ναι. Το έχω παρατηρήσει. Ναι. Ενώ τη Dolce Gabbana έχει αυτό. Ενώ είναι έτσι. Σαν τα μάτια σου. Σταματήστε, ρε. Λοιπόν, πάμε να βάψουμε λίγο και τη Chanel. Γενικά, κοιτάξτε, αυτά τα έχω χρησιμοποιήσει όντως σε πελάτησα. Τα έχω χρησιμοποιήσει όμως με top coat επαγγελματικό. Αυτό. Τη Essie, το Good Go. Είχαν κρατήσει 2-3 μέρες, αλλά μέχρι εκεί. Ενώ αν χρησιμοποιήσετε τα Vanilux π.χ. που είναι τη C&D και όλα αυτά που είναι μιας βδομάδας, κρατάει περισσότερο. Γιατί είναι λογικό. Λοιπόν, πάμε και για τη δεύτερη στρώση. Περιμένουμε να στενώσει. Πάμε να το βάλουμε λίγο και το γκλιτεράκι μας. Το κουνάμε καλά. Εγώ να κάνω τώρα μια ερώτηση. Για ποιο λόγο έχουν μέσα τα απλά βερνίκια μπύλια? Για να μην πίζει το μανό. Όταν αυτό κουνιέται μέσα, ανακατεύει ξανά όλο το μείγμα και όλα τα έλαια και οτιδήποτε έχει μέσα το βερνίκι και ξαναγίνεται ένα ομοιόμορφο πράγμα. Τι πιστεύετε, θα είναι ωραίο ή όχι? Εγώ πιστεύω σε ναι. Εγώ έχω τις επιφυλάξεις. Γιατί μου αρέσει η Gucci. Λοιπόν, για πάμε. Α, είναι σαν φύλλα χρυσού, παιδιά. Έχει βγει γαμάτο. Πες να είναι το πρώτο αντικειμενικά βερνίκι, glitter, το οποίο έχει κάτι τόσο ομοιόμορφα, με μία στρώση. Κοιτάξτε το λίγο. Είναι πάρα πολύ. Μερικές φορές αυτά τα θες να τα πας και λίγο πιο εκεί, λίγο πιο κάτω, αλλά είναι η πρώτη φορά απλό κιόλας βερνίκι. Έχει κάτι τόσο ομοιόμορφα παντού. Μπράβο σε Chanel. Εντάξει, με έπεισε και εμένα που ήμουν αδύσπιστος. Θα το πάρεις δηλαδή. Ναι. Ωραία. Τέλεια. Σοφία, πόσο κάνει το καθένα που κρατάει αυτά που κρατάς? 25 ευρώ. Ωραία, πάμε τώρα. Θα πέσει η φωτιά να μας κάψει. Λοιπόν, στο επόμενο βερνίκι θέλω. Έχω ενθουσιαστεί γιατί ο Δημήτρης μου το έδειξε και το πήρα. Λοιπόν, είναι ένα βερνίκι το οποίο είναι τη Chanel, αν θυμάμαι καλά. Και είναι top coat το οποίο σκουραίνει το χρώμα. Wow. Wow. Λοιπόν, οπότε τώρα θέλω να χρησιμοποιήσουμε ένα Tom Ford γαλακτερό beige. Όχι. Γιατί? Εγώ θέλω να χρησιμοποιήσω ένα φούξια Chanel. Κουρίνουμε έτσι. Ένα φούξια Chanel για να γίνει πιο σκούρο. Λοιπόν, πάμε να βάψουμε ένα φούξια Chanelάκι. Λοιπόν, παιδιά, ενώ είναι διάφανο χρώμα, κοιτάξτε λίγο πως έβαψε. Oh! Με μία στρώση, έτσι. Ωραία, οκ. Okay. Α, για να δούμε λίγο κι αυτό. Σαν. Δεν έγινε ματ. Όχι, δεν έγινε ματ. Μπορεί να πάρει ώρα να γίνει ματ, γιατί οκ, okay, είναι απλό βερνίκι, αλλά βλέπει τις γραμμές. Όπου έχει ακουμπήσει το πινέλο, άφησε γραμμή. Και έβαλα μπόλικο επίτηδες. Εντάξει, είναι απλό βερνίκι όμως, παιδιά. Βέβαια, αυτό το έχω δει και σε μημώνυμο το αποτέλεσμα και είχα λίγο. Λοιπόν, πάμε να περάσουμε και δεύτερη στρώση με το Chanel μας. Λοιπόν, αυτό εδώ είναι το αποτέλεσμα του χρώματος. Τι είπαμε θα κάνουμε εδώ, θα το σκουρίνουμε. Πάμε τώρα να πάρουμε το top coat που σκουραίνει, το οποίο είναι Le Top Coat, δεν ξέρω γαλλικά. Black Metamorphosis λέγεται. Θεϊκό! Τίποτα δεν είναι τυχαίο σε αυτή τη ζωή. Να το κάνω μισό για να δούμε τη διαφορά. Ναι, το Chanel αυτό γίνει πιο μάτα από το top coat. Τέλος πάντων, πάμε να κάνουμε το μισό τώρα με το top coat, το Metamorphosis, για να δούμε λίγο τη διαφορά που θα παίξει εδώ πέρα. Λοιπόν, η διαφορά του είναι αυτή εδώ. Το κάνει λίγο πιο σκούρο το χρώμα. Εντάξει, ωραίο είναι που δίνει ένα τόνο πιο βαθύ. Βασικά, όπως το γυρνάς, όταν το γυρνάς, σκουραίνει πιο πολύ από ότι εδώ. Αλλά είναι ωραίο. Λοιπόν, τώρα θα βάλουμε το Tom Ford μας. Α, πολύ καλύτερο. Είναι πιο. Δεν έχει το κρίτσι-κρίτσι. Αντικειμενικά τώρα. Αν έχει μία, έχει κουμούτσα, δεν βολεύει αυτό το πράγμα. Λοιπόν, εδώ πέρα τώρα θέλω να δω αυτό αν κάνει νεράκια. Γιατί είναι έτσι λίγο γαλακτερέο, λίγο μπεζάκι, οπότε να το δούμε.
Όχι, παιδιά, περνάει το τεστ. Απλώνει πάρα πολύ καλά. Γενικά, απλώνουν καλά. Εντάξει, κάνουν 25 ευρώ. Κάτι καλό δεν θα είχαν, σίγουρα. Λοιπόν, αυτά εδώ τα δύο θα τα κάνουμε μαζί για να δούμε ποιες είναι οι διαφορές τους πάνω στο βερνίκι. Οπότε πάμε να το βάψουμε. Λοιπόν, το Tom Ford είναι το Toasted Sugar και το Dolce Gabbana είναι το Caramel. Για να δούμε. Κάνω μία στρώση από αυτό. Αυτό νομίζω είναι λίγο πορτοκαλένιο, ρε παιδιά. Όχι παιδιά, εγώ θεωρώ ότι απλώνουν όλα πολύ καλά. Μετά θα κάνω ένα τελείως σκούρο, για να δούμε και το τελείως σκούρο. Θα σας δείξω ένα MAC και νομίζω είμαστε ok. Πάω να ξαναβάψω τώρα το Tom Ford. Πάμε να βάψουμε και το Dolce Gabbana. Λοιπόν, έχουν διαφορά χρώματος, εντάξει, ok. Αλλά και τα δύο παιδιά έχουν πολύ καλή στρώση. Το Matte Coat. Όχι. Να το δώσουμε, έχει στεγνώσει τώρα. Το matte top coat, όχι. Matte top coat, καλό αν θέλετε, σε απλό βερνίκι να πάρετε τη σέση. Κάνουμε και ένα σκουράκι. Μπλε, Chanel. Αυτό νομίζω είναι από τα πιο γνωστά τη χρώματα. Το μπλε, το σκούρο, το ειριδίζον. Γιατί έπαιζε πολύ στι φωτογραφίε και είναι το Blue Satin 461. Όταν είχε βγει αυτό, είχε γίνει χαμό και με τα ημιμόνιμα και λέγανε όλε. Αυτό που δείχνει η Chanel, αυτό που δείχνει η Chanel. Όλε. Και εσύ έλεγε τι είναι το channel, τι είναι το channel. Εγώ δεν το ξέρω. Εγώ γνώρισα Βικτόρια πριν 6 μήνες και τα άμαθα. Για πάμε λίγο να το δούμε το σκουράκι μας. Είναι... Εντάξει, είναι το χρώμα το μπλε που ζητάει όλος ο κόσμος. Και ποτέ δεν το έχω βρει σε ημιμόνιμο τόσο σκούρο. Που να ειρηδίζει και τόσο απλά. Το έχουμε βάψει πάνω από άσπρο και έβαλα αυτή και με τη μία. Κάση πλούτο ρε παιδιά. Πλούτος ρε παιδιά, το μπλε είναι πλούτος παιδιά. Τελεία. Λοιπόν, πάμε και δεύτερη στρώση. Αν και νομίζω δεν χρειάζεται, αλλά εγώ θέλω να το δω πώς είναι και με τη δεύτερη. Καλά, μπορεί να τρελαθώ το ότι μέσα έχει ειρηδισμούς και απλά δεν φαίνονται και φαίνεται απλά ένα έτσι χρώμα λισκίνο ουρανό. Είναι αντεγιά. Είναι το ωραιότερο χρώμα για μένα που έχουμε δείξει αυτή τη στιγμή και έχουμε μπροστά μας. Το ωραιότερο. Και κοιτάξτε λίγο γυαλάδα. Που συνήθως στεγνώνουν πάρα πολύ και γίνονται στεγνά όλα, έτσι. Σε φάση το έπινα, Σοφία. Είναι τέλειο. Έχεις κάτι δοκιμάσει σε πελάτησα να τεστάρεις και να πεις ότι κάποια δεν μου κράτησαν χωρίς. Λοιπόν, αυτά που δεν μου κράτησαν είναι αυτά που είχαν πάρα πολύ χρωστική. Δηλαδή, πράσινο, Dolce Gabbana, της MAC αυτό εδώ πέρα και. Αυτό εδώ χάλαγε στις 3 με 4 μέρες. Αλλά θεωρώ 3 με 4 μέρες είναι κάτι φυσιολογικό γιατί συνέχεια κάνουμε πράγματα με τα χέρια μας. Αλλά αυτά είχαν φύγει στη μία μέρα, το πράσινο, το πολύ έντονο. Αυτά που είχαν κρατήσει αρκετά ήταν τα μπέζ, δηλαδή ανοιχτόχρωμα, γκρι. Πιο πολύ σου είδες ότι κράτησε η Chanel ή η Dolce. Η Chanel. Λοιπόν, και τέλος θα δείξω το αγαπημένο μου βερνίκι. Α, είναι από MAC, το έχω πάρα πολλά χρόνια. Το έχω σκεφτείτε. Παίζει 5 και δεν έχει χαλάσει ακόμα. Δεν, δηλαδή είναι μέσα όπως το πήρα, άθικτο. Και είναι καμίλιον. Είναι έτσι λίγο χρυσομυγή αλλά και λίγο πορτοκαλοκίτρινο. Αυτό θέλει αρκετές στρώσεις. Ίσως αυτό μπαίνει και πάνω από σκούρο πιο εύκολα για να δείξει. Αλλά εμένα μου αρέσει και σκέτο. Δηλαδή έτσι πως το βλέπω εγώ τώρα εκεί στην κάμερα, φαίνεται σαν μπορντό, δεν φαίνεται. Ναι. Α, εγώ το βλέπω από εδώ κίτρινο. Αυτό ουσιαστικά το βάζετε ή πάνω από το χρώμα σας, να ας πούμε κάνει νερά, θέλει μπόλικο, ή πάνω από το χρώμα σας ή σκέτο 2-3 στρώσεις. Εγώ σας το βάλω τώρα 2-3 στρώσεις για να το δείτε πως βάφει. Αυτά σας συνήθως στεγνώνουν γρήγορα, δηλαδή ό,τι έχει γκλίτερ μέσα στεγνώνει πολύ γρήγορα. Γιατί έχουν πολύ πιο ελαφριά σύσταση, οπότε μπορείτε να το περάσετε αμέσως σχεδόν. Και το θεωρούσα τότε πάρα πολύ cool να υπάρχει καμίλιον σε απλό βερνίκι, γιατί πάντα γινόντουσαν με σκόνες όλα. Βέβαια δεν συγκρίνεται με τη σκόνη του ημιμόνιμου, που θα είναι διαφορετικό χρώμα. Να, εδώ ας πούμε. Βλέπετε. Αυτό λοιπόν ήταν το βίντεο για σήμερα. Θέλω να μείνετε συντονισμένοι γενικά στο Instagram μας, γιατί θα σας ανακοινώσουμε σε λίγες μέρες βασικά το καινούριο masterclass που θα κάνουμε, όπου θα έχει μέσα manicure, μέτροχο, ψαλιδάκια, πενσάκια και όλα αυτά. Ίσως θα έχουμε και κάποια άλλα θέματα μέσα, αλλά το κύριο θέμα μας θα είναι το manicure που θέλετε όλοι και μου έχετε ζητήσει όλοι. Λοιπόν, οπότε αυτό ήταν το βίντεο μας για σήμερα. Μην ξεχάσετε να μας ακολουθήσετε σε Facebook, Instagram, TikTok. Πες μου, Κουράκος και Βελουριάνς. Αξίζουν τα 25 ευρώ, ναι ή όχι. Εγώ θα το έπαιρνα. Αξίζουν. Για το μπουκαλάκι ή για το. Όχι, θεωρώ ότι αξίζει. Απλά, εγώ αυτό το λέω, ότι αν θέλεις κάτι που να κρατάει πολύ. Ρε παιδί μου, έχω πάρει και πελάτη από κάθε 5 μέρες, άλλες δεν έχει έτσι, ωραία. Αυτή ναι, θα της το βάλω. Αλλά θεωρώ στο πόδι κρατάει 100%. Εάν θέλεις όμως για χέρια, θα πας τα επαγγελματικά. Ωραία. Δεν έχεις κάνει αυτό το βίντεο. Τι εταιρεία θα πρότεινες για ένα απλό. CND.
τα weekday της μιας εβδομάδας και τα έσυ τα κουλτούρ. Αν θα έχετε και κάποια άλλα απλά βερνίκια τα οποία κρατάνε πολύ και τα λοιπά, θα ήθελα να μου το πείτε. Επίσης είχα δοκιμάσει και τη OPI τα απλά βερνίκια τα οποία κρατούσαν πολύ, αλλά αυτά που χρησιμοποιώ εγώ συνέχεια εδώ και χρόνια είναι τα έσυ και τα CND. Αυτά λοιπόν από εμάς, μην ξεχάσετε να μας ακολουθήσετε, να πατήσετε καμπανάκια, να κάνετε subscribe. Φιλάκια πολλά. Yeah.